έχω πάει στο Δήμαρχο. Εσύ ο ίδιος. Mm. Μπήκε στο γραφείο του. Ναι. Mm. Και τι του είπες? Σε νέες περιπέτειες μπήκε η οικογένεια του 10χρονου Δία από την Τρυπητή Ηρακλείου, ένα πρόσωπο που συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία την Κρήτη μέσα από ρεπορτάζ της εκπομπής Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV. Έλεγε τότε ο μικρός Δίας, απευθυνόμενος στους ηθήνοντες του Δήμου Γόρτινας, πως το μόνο που ζητάει ήταν να φτιαχτεί το οδικό δίκτυο Τρυπητής Κρότου, ώστε να μπορεί χωρίς κινδύνους να προσεγγίζει καθημερινά στο σχολείο του. Του είπα για τα προβλήματα που είχε ο δρόμος, λέμε πέτρες, πεταμένες, χαντάκια, λακκούβες. Δεν έχει φτιαχτεί ωστόσο ακόμη. Ναι. Ευελπιστείς ότι θα το φτιάξουν κάποια στιγμή? Εγώ λέω πως θα τον φτιάξουν. Πιστεύεις? Αν δεν τον φτιάξουν, θα τον φτιάξω εγώ. Από ό,τι φαίνεται τότε δεν εισακούστηκε. Και έτσι η οικογένειά του τώρα βρέθηκε εγκλωβισμένη μετά από μια μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στο δρόμο μεταξύ του χωριού Βασιλικής και Τρυπητής. Οι φωτογραφίες αποκαλυπτικές, βάζοντας σε σκέψη τον καθένα για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε περίπτωση που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν οποιοδήποτε στο σημείο. Σύμφωνα πάντως με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV ο αντιδήμαρχος του Δήμου Γόρτινας Τέλειος Μπομποδάκης, ειδικό μηχάνημα του Δήμου έσπευσε στο σημείο όπου έγινε η κατολίσθηση, δημιουργώντας διέλευση για τα οχήματα και συνεπώς για να καταφέρει ο 10χρονος να μετακινηθεί για το σχολείο. Έφυγε αμέσως μηχάνημα του Δήμου, κατέβηκε κάτω, καθάρισε το συγκεκριμένο σημείο ώστε ο δρόμος, έστω και με δυσκολία περνά, δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι κλειστός, και ήδη. Τώρα ξέρω ότι πρέπει να έχει επικοινωνήσει ιδιωτικό μηχάνημα που έχουμε κάνει σύμβαση με το Δήμο, ένας εργολάβος, πρέπει να έχει επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή με τον κύριο Ηρακλή, θα ξεκινήσει το πρωί το γκρέιντερ από το Κρότο προς την Τρυπητή. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, το προηγούμενο διάστημα έχετε κάνει κάποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και αν σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον? Δεν είχαμε κάνει και σας εξήγησα στην αρχή το λόγο, επειδή στην κακοκαιρία προτεραιότητά μας ήταν το εθνικό δίκτυο. Όχι, εγώ αναφέρομαι πριν την κακοκαιρία. Όταν έτσι ήταν γνωστό, δεν ήταν εφικτό από την πλευρά του Δήμου, τώρα όμως είναι. Τι κι αν ο μικρός Δίας θα μείνει αξέχαστο στο μυαλό όλων για το παιδικό του ταπεραμέντο, ευχή όλων αποτελεί η έκκλησή του για τη δημιουργία ενός νέου και ασφαλούς οδικού δικτύου με προορισμό το μαγευτικό τόπο της Τρυπητής.